Πάμε στον κύριο Αναστασιάδη τώρα, καθώς μπορεί να είμαστε, να μας ενημερώνουν ότι ξεκίνησαν οι ψεκασμοί. Ωστόσο και με κουνούπι αλλά και με μύγα πάμε πάρα πολύ καλά, χωρίς να μπορούμε να το εξηγήσουμε εύκολα εμείς οι ανίδεοι. Για πάμε όμως να δούμε τώρα τι θα μας πει ο επιστήμονας και πώς μπορούμε να προφυλακτούμε, καθώς άντε εμείς είμαστε ενήλικες, άντε και προφυλαστόμαστε. Τι γίνεται με τα παιδιά όμως? Κύριε Αναστασιάδη, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Μια χαρά. Λοιπόν, από κουνούμπι και μύγα δεν ξέρω. Τώρα οι βροχές είναι, η χρονιά είναι, έχουμε πληθυσμό μεγάλο. Κοιτάξτε, φέτος τα κουνούπια αναπτύσσονται λόγω των βροχοπτώσεων. Ναι. Από τη στιγμή, γιατί ξέρουμε ότι τα κουνούπια να αποκαίνουν τα αυγά τους σε στάσιμα νερά και εκεί αναπτύσσονται με κατάλληλες θερμοκρασίες, αναπτύσσονται τα αυγά και τα κουνούπια. Ωραία. Άρα φέτος έχουμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Άρα υπάρχουν στάσιμα νερά και από εκεί ξεκινούν. Η θερμοκρασία έχει ανέβει αρκετά τους τελευταίους 1-2 μήνες. Οπότε από εκεί ξεκίνησαν να αναποθέτουν τα αυγά τους και φέτος θα έχουμε αρκετά κουνούπια. Θα έλεγα από τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι θα έχουμε τα περισσότερα κουνούπια φέτος. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δεν θα τα καταπολεμήσουμε, λέτε, όλα με τους ψεκασμούς, ε? Κοιτάξτε, οι ψεκασμοί είναι καλοί. Θα έλεγα εδώ ότι πρέπει να κοιτάξουμε δύο πράγματα. Ναι. Γιατί ακούω πολλές φορές ψεκασμοί. Οι ψεκασμοί αφορούν κυρίως τα χωράφια, τις περιοχές που είναι έξω από τις κατοικήσιμες περιοχές, από τα χωριά και από τις πόλεις. Mm-hmm. Οι ψεκασμοί δεν γίνονται μέσα στην πόλη. Μπορούν να γίνουν σε κάποιες τοποθεσίες, αλλά δεν μπορούν να γίνουν μαζικά. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μια μερίδα κουνουπιών αναπτύσσονται έξω στα χωράφια, σε λίμνες, σε στάσιμα νερά έξω. Ναι. Τα μέσα εδώ στις κατοικήσιμες περιοχές. Υπάρχουν κουνούπια και κυρίως αυτά είναι που έχουμε πιο πολύ πρόβλημα, που αναπτύσσονται σε κατοικήσιμες περιοχές. Είτε μέσα στα χωριά, είτε μέσα στην πόλη, στην ίδια την πόλη. Ναι. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όλοι μας, γιατί πολλές φορές εντάξει και η περιφέρεια και οι δήμοι μπορούν να ψεκάζουν, αλλά θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να μην αφήσουμε κουνούπια να αναπτύσσονται και να αποθέτουν τα αυγά τους μέσα σε στάσιμα νερά. Άρα θα πρέπει όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, δηλαδή στη γειτονιά μας, στην αυλή μας, στο σπίτι μας γύρω, στις γλάστρες, δεν θα πρέπει να αφήνουμε στάσιμα νερά. Δηλαδή πες ότι υπάρχει ένα λάστιχο άδειο από ένα αυτοκίνητο. Εάν εκεί υπάρχουν νερά στάσιμα για ένα μήνα, θα αναπτυχθούν σίγουρα κουνούπια. Μάλιστα. Άρα προσέχουμε να μην έχουμε τέτοιου είδους εστίες. Άρα στάσιμα νερά δεν θα πρέπει να αφήνουμε. Θα πρέπει να διάσουμε τα νερά ακόμα και στις ποτίστρες. Αυτοί που ποτίζουν τα πτηνά τους, τις κότες. Δεν πρέπει τα νερά να είναι. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή, σε 2-5 μέρες, μια εβδομάδα, να αδειάζουμε τα νερά, να βάζουμε καινούργιο νερό. Οπότε να καταστρέφονται οι προνύμφες των κουνουπιών, οπότε να μην μπορούν να σχηματίζονται τα κουνούπια. Πολύ θα έλεγα εδώ. Ναι. Ότι ένα κουνούπι, από τη στιγμή που αναποθέτει αυγά, γύρω στα 200 με 300 αυγά. Τεράστιος ο πληθυσμός. Άρα σκεφτείτε, 10 κουνούπια να γεννήσουν, από 200-300 αυγά μαζεύονται γύρω στα... Τι λέτε τώρα, αφήστε το. 2.000 κουνούπια. Ναι, αφήστε το. Άρα να μην λέμε πάντα οι ψεκασμοί. Οι ψεκασμοί χρειάζονται, εννοείται χρειάζονται ψεκασμοί. Αλλά θέλουμε και την καθαριότητα και τη σωστή προσοχή. Θα πρέπει οι ίδιοι να φροντίζουμε στη γειτονιά μας και να σκεφτούμε ότι τα κουνούπια συνήθως δεν μετακινούνται μεγάλες αποστάσεις. Άρα, συνήθως όταν έχουμε κουνούπια στο σπίτι μας, είναι από τη γύρω περιοχή, από τη γύρω αυλή. Μάλιστα. Τώρα. Οπότε θέλει να προσέχουμε εκεί πάρα πολύ. Κύριε Αναστασιάδη μου, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μου είπατε να φροντίζουμε να μην έχουμε στάσιμα νερά. Ωστόσο, επειδή τα κουνούπια είναι ενοχλητικά και οι μύγες βεβαίως, έτσι, το επισημαίνω και αυτό. Ναι, γιατί φέτος πολύ μύγα όμως. Λοιπόν, πώς μπορούμε να προστατευτούμε με τα αντικουνουπικά και όλα αυτά, με τις ήττες, τις πόρτες και τι να κάνουμε? Κοιτάξτε, τώρα. Κοιτάξτε, ένα είναι στο σπίτι, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για το ίδιο το σπίτι μας, έτσι. Σίτες, δομοπρακτικά, φιδάκια, ταμπλέτες, ό,τι μπορεί πολύ ο καθένας να χρησιμοποιήσει. Ένα αυτό. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, πολλές φορές πρέπει να χρησιμοποιούμε διάφορα δομοπρακτικά, είμαστε ήδη και κυρίως στα παιδιά. Στα παιδιά έλεγα. Τώρα εδώ είναι και το ευαίσθητο, αν θέλετε. Γιατί εμείς, ωραία, τα παιδάκια έχουν και πιο ευαίσθητη επιδερμίδα, ίσως κάποια είναι μωράκια, θα σου πούνε μην βάζεις αυτό που χρησιμοποιεί ο ενήλικας. Υπάρχουν, τώρα να μην λέω ονόματα, υπάρχουν και δημοπρακτικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε παιδάκια. Α, ωραία, σε μικρή ηλικία. Τα ρουχαλάκια τους πρέπει να τα προφυλάξουμε. Υπάρχουν τρόποι να προφυλαχτούν και να πω εδώ ότι πολλές φορές οι κρέμες αυτές που χρησιμοποιούμε και σε παιδάκια και σε ενήλικες θα πρέπει να επαναλαμβάνονται να χρησιμοποιούνται τα εντομοπαθητικά. Γιατί πολλές φορές με τον υδρότα σε κάποιες ώρες, σε 2-3 ώρες, φεύγει η δράση του φαρμάκου, του εντομοπαθητικού, οπότε δεν κάνει χρήση.
Και ειδικά από γεματινές ώρες το σουρούπομα ή αν είναι σε περιοχή όπου υπάρχουν δέντρα, εκεί καλά είναι να χρησιμοποιούμε βοηθητικά και την ημέρα πολλές φορές. Γιατί πολλές φορές τα παιδάκια τα ενοχλούν και τα τσιμπούν, υπάρχουν δείγματα εντόμων και από κουνούπια και την ημέρα. Οπότε εσείς ως παιδίατρος θέλετε να μου πείτε, κύριε Αναστασιάδη, δίνετε αυτές τις συμβουλές? Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα πρέπει να το αντιληφθεί η ίδια η μάνα μόνη της? Έτσι. Εντάξει, δουλεύουμε σε καθημερινή βάση. Όταν πλησιάζει το καλοκαίρι, για τα δείγματα για τα έντομα είναι σε καθημερινή βάση αυτό, και για την ηλιοπροστασία και για τα έντομα. Είναι αυτά που πρέπει να αναφέρουμε κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Και να πω εδώ ότι πολλές φορές, και να πω ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα έντομα. Για πείτε μας. Πείτε μας. Εντάξει, το πρόβλημα είναι το ενοχλητικό, η φαγούρα και αυτό που ενοχλούμαστε. Ναι. Αλλά τα κουνούπια ξέρουμε ότι μεταδίδουν ασθένειες. Mm-hmm. Να αναφέρω τον ιό του Δυτικού Νείλου που είχαμε τα τελευταία 5-6 χρόνια την έξαρση. Μπράβο, ναι. Πέρυσι είχαμε κάποια κρούσματα πανελλαδικά, όχι τόσα, 2-3 χρόνια δεν είχαμε, αλλά τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάστε καλά, είχαμε και θανάτους στην Ελλάδα. Έχετε δίκιο. Ναι. Ο οποίος ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από κουνούπια. Ναι. Να αναφέρω άλλες ασθένειες που μεταφέρονται τα κουνούπια είναι η ελονοσία, που στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο πρόβλημα. Εντάξει, όμως υπάρχει η ελονοσία. Και από σκνήπα ειδική είναι η λεσμανίαση. Άλλο. Είναι ένα νόσημα που υπάρχει στην Ελλάδα και μεταδίδεται. Ακριβώς. Και να αναφέρω για τα παιδιά που το βλέπουμε σύνδεση το καλοκαίρι, όλοι οι γονείς το ξέρουν, το θα τα αναφέρω και όλοι το ξέρουν, οι λεγόμενες σταφυλοκοκκοί λίμωξες, σταφυλόκοκκοι και μολυσματικό κυρίο. Μπράβο σας, κύριε Αναστασιάδη, καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Αυτό πώς προφυλάσσετε το παράγει? Αυτό να πω εδώ ότι φυσικά το κουνούπι δεν μεταδίδει το σταφυλόκοκκο. Αλλά πώς δημιουργείται? Όταν συνήθως τα παιδάκια, υπάρξει δείγμα τσίμπημα από κουνούπι, τα παιδάκια έχουν έντονη φαγούρα. Ναι, ξύνονται λίγο. Η φαγούρα ξύνονται συνέχεια, δημιουργούν μια βλάβη τοπική εκεί στο δέρμα. Ναι. Και εκεί εισέρχεται συνήθως ο σταφυλόκοκκος που μπορεί να υπάρχει στο δέρμα μας, στα νύχια μας, των παιδιών. Γιατί ο σταφυλόκοκκος υπάρχει στο δέρμα του ανθρώπου. Ναι. Εισέρχεται μέσα από τη βλάβη που έχει δημιουργηθεί. Σε αυτή την πληγούλα λοιπόν. Από την πληγούλα εκεί. Και συνήθως τώρα το καλοκαίρι το βλέπουμε. Όλοι οι γονείς το έχουν διαπιστώσει και το βλέπουν. Και άντε να τον καταπολεμήσεις μετά, γιατί είναι δύσκολο. Μετά είναι δύσκολο. Και καλό θα είναι όταν έχουμε κάποια βλάβη από στο δέρμα, λίγο πίον, λίγο εκεί που αναπτύσσεται ο σταφυλόκοκκος. Δηλαδή, καλά είναι να προλάβουμε στην αρχή όσο μπορούμε. Δηλαδή. Χρησιμοποιώντας κάποια αντιβιωτική αλυφούλα. Α, μάλιστα. Ωραία. Κάποιο αντιμικροβιακό σκεύασμα, οτιδήποτε, για να μην τα αφήσουμε να αναπτυχθεί. Γιατί μετά, αν αναπτυχθεί και δημιουργηθούν βλάβες περαιτέρω, μετά θα χρειαστεί αντιβίωση από το στόμα. Κύριε Αναστασιάδη μου, θα μου κάνετε τη χάρη σε κάποια στιγμή να έρθουμε και να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά εδώ, καθώς δεν είναι περιττές αυτές οι συμβουλές και πολλοί γονείς κάθε καλοκαίρι ταλαιπωρούνται και αυτό είναι κρίμα να γίνεται, καθώς μπορούμε να γλιτώσουμε αυτά τα χειρότερα που μου λέτε. Έτσι. Όποτε θέλετε. Όντως, τα παιδιά το καλοκαίρι είναι έντονη σταφυλοκοκκή λίμωξη. Το βλέπουμε και πολλές φορές οι γονείς έχουν το άγχος αυτό με το σταφυλόκοκκο το καλοκαίρι. Μια και στα σχολεία το έχουμε δει πολλές φορές. Και αλλά σχολεία, ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει αυτή η έξαρση. Και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ. Αυτά τα σκευάσματα που μου είπατε, τα αντικουνουπικά, τα προμηθευόμαστε από ένα σούπερ μάρκετ, τα προμηθευόμαστε από ένα φαρμακείο, από ένα. Εντάξει, υπάρχουν σκευάσματα και σε σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχουν και στη φαρμακεία. Τώρα δεν θέλω να φέρουν ονόματα εμπορικά, δεν είναι σωστό. Όχι, απλά θέλουμε να δούμε αν αυτό που αγοράζουμε από το ράφι, ξέρω εγώ, στο κατάστημα που πάμε, είναι το σωστό ή θα πρέπει να πάμε να μιλήσουμε με έναν ειδικό, έτσι ώστε να μας συστήσει κάτι που και αποτέλεσμα θα έχει, αλλά και δεν θα είναι βλαβερό για τα παιδιά. Ναι, εννοείται. Καλύτερα να μιλήσουμε με κάποιο ειδικό, γιατί υπάρχουν συσκευάσματα που προστατεύουν πέρα από τα κουνούπια. Υπάρχουν συσκευάσματα που προστατεύουν και από άλλα, και από άλλα προβλήματα. Δηλαδή από ακάρια, από ψήλους, από τσιμπούρια. Βλέπετε, δεν είναι τόσο απλό ακριβώς. Οπότε το καλοκαίρι τώρα είναι σε έξαρση και αυτό. Όλα σε ένα, λοιπόν, να πάμε να ρωτήσουμε τους ειδικούς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε από κοντά. Όποτε θέλετε, και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.